από προηγούμενες φορές, χωροταξικά μόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνω καλό ποδαρικό στη νέα εποχή και ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δίνουμε διαζώσεις στις συνεντεύξεις όλοι και ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε στα Skype και στην απόσταση. Μακάρι, γιατί καλή η τεχνολογία, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολύ πιο σημαντική, νομίζω, η ανθρώπινη επαφή. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ, διότι το σταθμό δηλαδή, διότι τηρείτε όλους τους κανόνες ασφάλειας, πάνω απ' όλα για την προστασία και των εργαζόμενων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνηθίσουμε. Βλέπω γύρω μου ότι έχουμε αρχίσει και ξεθαρεύουμε. Έτσι, χαλαρώνουμε. Ο ιός δεν μας έχει ξεχάσει, είναι παρόν, είναι σε ύφεση. Το πετύχαμε συλλογικά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, όμως είναι παρόν και δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Και φοβάμαι ότι αν ξεχαστούμε μπορεί να χαλάσουμε όλα όσα κερδίσαμε με πολύ μεγάλο κούπο. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τα διεθνή μέσα μιλούν για το θαύμα της Ελλάδας σε αυτή την υπόθεση. Πολύ λίγα τα κρούσματα σε σχέση με άλλες χώρες, πολύ λίγοι θάνατοι σε σχέση με άλλες χώρες. Το πιστώνουν στην κυβέρνηση αυτό και λένε για μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Συμφωνείτε ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης? Είναι επιτυχία της χώρας, αναμφίβολα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι μίζερος όταν υπάρχει μια επιτυχία της χώρας. Την πιστώνεται η κυβέρνηση, αλλά αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, είναι επιτυχία που οφείλεται στην υπεύθυνη στάση των πολιτών, αλλά και στην υπεύθυνη στάση και της αντιπολίτευσης, όλου του πολιτικού συστήματος. Διότι θα ήταν αλλιώς αν η κυβέρνηση, που όντως συντονίστηκε με τις επιταγές της διεθνούς υγειονομικής κοινότητας, είχε μια αντιπολίτευση να κουνάει το δάχτυλο και να λέει: κακώς κλείνεις την οικονομία μας, καταστρέφεις, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνεις, εκλογές αύριο. Θα ήταν διαφορετική και η στάση της κυβέρνησης. Είχε μια αντιπολίτευση που προέταξε το κοινωνικό καλό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το παραδεχθούν και να το δούμε ως μια καλή πρακτική, παρά το γεγονός ότι οι ιδεολογικές και πολιτικές μας διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εν τούτης, όταν αυτό που είναι στο προσκήνιο είναι η δημόσια υγεία και η ανθρώπινη ζωή, αυτά πρέπει να τα παραμερίζουμε. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση, στο μετά ίσως αυτής της πανδημίας, που μπορούμε να συζητάμε πλέον για την επόμενη ημέρα. Μια δύσκολη επόμενη ημέρα. Έχουμε ένα ευχάριστο νέο, αν το θεωρείτε και εσείς ευχάριστο, από τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν κάνει μια πολύ γενναία πρόταση σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τα δάνεια που μπορούν να δοθούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνολικά πάνω κάτω γύρω στα 32 δις μπορεί να πάρει η χώρα μας σε επιδοτήσεις και δάνεια. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε ότι είναι μια καλή εξέλιξη αυτή, ένα καλό σχέδιο. Είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά εγώ θα ήθελα να μην βιαστούμε να πανηγυρίσουμε πριν δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχω εμπειρία από τα συμβούλια κορυφής. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς σε μια απόφαση κοινής αποδοχής από όλους. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλω να πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Διότι αυτή η απόφαση, παρότι στο μέγεθός της δεν είναι αυτή που ζητούσαμε και διεκδικούσαμε για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης, είχε ακουστεί το ποσό του 1,5-3 εκατομμυρίου ως μία βάση, είναι το μισό. Εν τούτης όμως εμπεριέχει κάποια στοιχεία ποιοτικά, τα οποία είναι ακριβώς μέσα στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του Ευρωπαϊκού Νότου απέναντι στο σκληρό Βορρά. Και εννοώ την αμοιβαιοποίηση, υπάρχει ένα είδος αμοιβαιοποίησης, ο καταμερισμός γίνεται με βάση τις ανάγκες. Υπάρχει η αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάτι το οποίο ήταν πάγια διεκδίκηση από τις προοδευτικές δυνάμεις και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια θετική εξέλιξη, πρέπει να δούμε. Και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η εξέλιξη γίνεται εν πολλής και εξ ανάγκης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το σκληρό ευρωπαϊκό ιερατείο, η σκληρή Γερμανία, η σκληροτράχυλη της οικονομικής ορθοδοξίας του Βερολίνου, συνειδητοποίησαν ότι αν δεν αλλάξουν στρατηγική σε αυτή τη φάση, ο συστημικός κίνδυνος που λέγεται Ιταλία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε διάσπαση της Ευρωζώνης. Διότι η Ελλάδα ήταν το 1,5% του ΑΕΠ, η Ιταλία είναι μια χώρα του G7, τεράστιος οικονομικός κίνδυνος από την διόγκωση του χρέους της Ιταλίας για την Ευρώπη, για την Ευρωζώνη, συστημικός κίνδυνος και ταυτόχρονα τεράστιος πολιτικός κίνδυνος από την πιθανότητα ανάδειξης της ακροδεξιάς και του Σαλβίνη ως διεκδικητή της εξουσίας σε μια κρίσιμη χώρα για την Ευρώπη. Μένει λοιπόν να δούμε αν όλα αυτά τα κονδύλια για τα οποία ακούμε πράγματι αποφασιστούν, κλειδώσουν και εκταμιευτούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Μένει να δούμε επίσης, κύριε Σρόιτερ, με ποιους όρους αυτά τα κονδύλια, καταρχάς αν θα είναι αυτά,
με ποιους όρους θα εκταμιευθούν, αν υπάρχουν δηλαδή αιρεσιμότητες ή όχι. Οι αιρεσιμότητες είναι τα μνημόνια τα λεγόμενα. Mm-hmm. Και μένει να δούμε ποια θα είναι και η χρονική διάρκεια εκταμίευσης αυτών των χρημάτων, διότι ναι, αλλιώς είναι να είναι σε βάθος 7 ετίας, αλλιώς να είναι σε βάθος 3 ετίας. Τώρα, εσείς πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσατε τις δικές σας προτάσεις, παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας, τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να έρθουμε στην επόμενη ημέρα, πώς μπορεί να ανακάμψει η χώρα από την πανδημία στο οικονομικό της κομμάτι. Mm-hmm. Το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι. Το ακούσαμε το πρόγραμμα, ακούσαμε τις προτάσεις σας, ακούσαμε και την κυβέρνηση να λέει ότι στην ουσία παίρνετε τα δικά της μέτρα που ήδη εφαρμόζει και απλά προσθέτετε κάτι παραπάνω στα ποσά στο τέλος. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια πλήρης σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο παιχνίδι των αριθμών, διότι υπήρξε και ένα παιχνίδι αριθμών από πλευράς της κυβέρνησης. Αναφέρομαι στην ποιότητα των μέτρων και αναφέρομαι και στη χρονικότητα των μέτρων. Η δική μας λογική είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η εργασία, πάση θυσία και οι επιχειρήσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Διότι η ελληνική οικονομία έχει μια διαφορά από άλλες οικονομίες. Βασίζεται πάρα πολύ στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας έχει ως 40 εργαζόμενους. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε σήμερα, όχι αύριο που θα είναι αργά και θα μπει λουκέτο, τη μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να αντέξει από αυτή τη νέα κρίση που μας βρήκε και να στηρίξουμε τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο. Η κυβέρνηση επιδοτεί την αναστολή της εργασίας με λιγότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει, την αναστολή όμως της εργασίας και όχι την ίδια την εργασία. Άρα, στην πραγματικότητα έρχεται πολύ αργά και με ένα πολύ μικρό πακέτο να αντιμετωπίσει μια κρίση η οποία μας απειλεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ βαθιά ύφεση μέσα στο 2020. Και η ύφεση, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι αυτό που ζήσαμε στη χώρα μας το 12, το 13, το 14, με μια ανεργία που εκτοξεύτηκε στο 29%, με λουκέτα στα μικρά μαγαζιά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλο αυτό το δράμα το οποίο ζήσαμε, και είναι πράγματι άδικο, είναι κρίμα, είναι αμαρτία να βγαίνουμε από μια τόσο μεγάλη κρίση, να παίρνουμε ανάσα και να κινδυνεύουμε μέσα σε λίγους μήνες να χάσουμε όσα κερδίσαμε σε 5 χρόνια που καταφέραμε να πάμε την ανεργία από το 29 στο 17%. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, που λένε στελέχη της, ότι στην ουσία απλά υπερθεματίζεται πάνω σε δικά τρεις μέτρα, θέλω να μου δώσετε μια απάντηση και δίνω μερικά παραδείγματα. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Λέει η κυβέρνηση 2 δισεκατομμύρια, εσείς λέτε 3 δισεκατομμύρια και να μην επιστραφούν και τα χρήματα. Ξεχάσατε εστίαση. Ένα μη. Ναι, και να μην επιστραφούν. Όχι, ξεχάσατε ένα μη. Εμείς λέμε μη. Γι' αυτό λέω. Εγώ λέω λοιπόν ότι λέτε 3 δις και να μην επιστραφούν. Διαφορά. Και να μην επιστραφούν τα χρήματα. Το είπα πολύ ξεκάθαρα, νομίζω. Λέει η κυβέρνηση 13% στην εστίαση. Εσείς λέει στο πρώτο πρόγραμμά σας, το Μένουμε Όρθιοι 1, δεν είχατε πει τίποτα για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Τώρα έρχεστε και υπερθεματίζετε και λέτε 6% στην εστίαση. Να πω τα παραδείγματα. Ναι. Λέει η κυβέρνηση μείωση της προκαταβολής φόρου. Ναι. Λέτε εσείς 50%, στο μισό η προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς, η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν είναι επιδότηση, είναι δάνειο. Mm-hmm. Και είναι ένα δάνειο το οποίο δεν δίνεται και με όρους απλόχερους προς τις επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει να μπουν στη διαδικασία δεν είναι ο αριθμός αυτός που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των επιχειρήσεων ή, εν πάση περιπτώσει, να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται σήμερα. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει ανάγκη για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις που μείνανε για 2 και πλέον μήνες κλειστές και χάσανε τη δυνατότητα να έχουν έσοδα, ενώ οι λογαριασμοί συνέχιζαν να τρέχουν και οι ανάγκες συνέχιζαν να είναι παρούσες, mm-hmm. να υπάρχει δυνατότητα σε ένα κεφάλαιο κίνησης σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτό το κεφάλαιο κίνησης λέμε να μην είναι δάνειο με τη μορφή δανεισμού. Λέμε να είναι με τη μορφή μιας επιδότησης. Όπως επιδοτήσεις ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι δάνεια, mm-hmm. έτσι και η μικρομεσαία επιχείρηση τώρα χρειάζεται μια επιδότηση για να μπορέσει να επανακινήσει. Yeah. Και λέμε για κάθε επιχείρηση 2.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Μέχρι 100.000 ευρώ, μέχρι τους 50 εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το αρχικό κεφάλαιο κίνηση για να μπορέσουν να ανασάνουν και να προχωρήσουν μπροστά. Ταυτόχρονα λέμε ότι πρέπει να υπάρξει και ένα πλαίσιο εγγυήσεων, κρατικών εγγυήσεων για δανειοδοτήσεις, στις οποίες θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι, mm-hmm. κύριε Στρόιτερ, το μεγάλο πρόβλημα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και θέλω να είμαι δίκαιος, δεν έγινε τώρα αυτό. Υπήρχε και επί των ημερών μας.
ήταν ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν ούτε έξω από τις συστημικές τράπεζες. Δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε φτηνό δανεισμό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες για να δανείσουν μια επιχείρηση, πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη να δανειστεί, διότι έχει τα χρήματα αυτά. Είναι αδιανόητο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε να αξιοποιηθεί το εργαλείο που εμείς δημιουργήσαμε ως κυβέρνηση, που είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ναι. Έχει ήδη μια πρίκα κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούν να προσθεθούν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υποδεικνύουμε, να φτιαχτεί ένα ισχυρό εγκυοδοτικό πακέτο ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχο με αυτό που η κυβέρνηση ανακοίνωσε για τις τράπεζες τις ίδιες, το πρόγραμμα Ηρακλής, αν θυμάστε. Ένας Ηρακλής λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και με μια εγκυοδοσία που μπορεί να φτάνει στο 90%, σε ειδικές περιπτώσεις ακόμα και στο 100% από την πλευρά του δημοσίου, να έχουν πρόσβαση σε εύκολο και φτηνό χρήμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν. Είναι πολύ διαφορετικό λοιπόν από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Μου είπατε για το θέμα του ΦΠΑ. Προφανώς στο πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι 1 δεν είχε νόημα να μιλήσουμε για τη μείωση του ΦΠΑ, διότι ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις. Τι νόημα έχει αυτό? Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πέρυσι τέτοιο καιρό, δεν είχαμε κορονοϊό, μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%. Mm-hmm. Και βεβαίως υπήρξε μια μικρή αδυναμία στην πρότασή μας, διότι οι δημοσιονομικές μας δυνατότητες πέρυσι ήμασταν ακόμα στο 3,5% στόχο. Σήμερα δεν υπάρχει ο στόχος του πλεονάσματος. Ναι. Και δεν μειώσαμε στο καφέ και στο αλκοόλ. Το να βγαίνει σήμερα η κυβέρνηση και να λέει για νεοδωρία ότι μειώνει εκτάκτως μάλιστα για λίγους μήνες τον καφέ και το αλκοόλ από το 24% στο 13%, ενώ πέρυσι ένα χρόνο πριν κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή προκειμένου μόνιμα να πέσει το 13%, νομίζω ότι είναι. Οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες το χαρακτήρισαν ντροπιαστικό. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, θα πω όμως ότι είναι δωρονάδρον. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό που έχει αξία για την μικρομεσαία επιχείρηση της εστίασης είναι η πρότασή μας να μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση εκτάκτως για τους καλοκαιρινούς μήνες στο 6%. Και προκαταβολή φόρου στο μισό. Και το τρίτο παράδειγμά σας. Αυτό εμείς το είχαμε προτείνει πέρυσι τέτοιο καιρό. Το είχαμε εξαγγείλει. Ήταν βασική προεκλογική μας δέσμευση στις εκλογές της Εθνικής στις 7 Ιουλίου. Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Η κυβέρνηση, βεβαίως χάσαμε τις εκλογές, εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης, θεώρησε σκόπιμο να πάει με το διαθέσιμο τότε δημόσιο ταμείο σε άλλες που εμείς το είχαμε δημιουργήσει, αλλά σε άλλες μειώσεις φόρων και όχι στη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%. Πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε, αυτό το μέτρο έχει γίνει κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Είναι παράλογο να ζητάς από ένα επιχειρηματία να σου προκαταβάλει φόρο για μια χρονιά στην οποία δεν έχει δουλέψει. Δεν έχει κέρδη, έτσι κι αλλιώς από ένα σημείο και μετά. Το μεγάλο ερώτημα, Πρόεδρε, είναι πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Αν πράγματι λοιπόν πάμε σε μεγαλύτερες παροχές, αυτό που ζητάτε εσείς, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν τα χρήματα, το περίφημο λεφτά υπάρχουν από ένα σημείο και μετά πάλι επανέρχεται, για να κάνουμε μια τέτοια πολιτική. Θα δικαιωθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι φαίνεται. Ακούστε, κύριε Σρόιντερ. Εδώ έχουμε μπει σε μία αντιπαράθεση δημιουργικής λογιστικής. Mm-hmm. Διότι για κάποιον ακροατή θα νομίσει στο τέλος ότι είναι στραγάλια τα δισεκατομμύρια. 37 δισεκατομμύρια άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο μαξιλάρι. Λέει η κυβέρνηση ότι δίνει 24. Και λέει ταυτόχρονα ότι αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ που κοστολογείται στα 13,5 είναι πολλά. Mm-hmm. Πώς είναι πολλά τα 13 και δεν είναι πολλά τα 24? Ή τα 24 είναι fake και μας λένε ψέματα, ή τα 13 τότε δεν είναι πολλά, αλλά είναι μετρημένα, κοστολογημένα και ζυγισμένα. Είναι μετρημένα και ζυγισμένα. Κοιτάξτε, η παρακαταθήκη του μαξιλαριού αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική οικονομία. Ομολογώ, δεν είχαμε προβλέψει ότι θα έρθει ο κορονοϊός. Είχαμε όμως προβλέψει τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, τις αναταράξεις που θα μπορούσε να έχει μια οποιαδήποτε κρίση, μπορεί και εξωγενής, στην ελληνική οικονομία που έχει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος παρά τη ρύθμισή του. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο μας κατηγορούσαν τότε. Θυμάστε πόσο μεγάλη επίθεση είχαμε δεχθεί για το περίφημο μαξιλάρι, γιατί πράγματι έγινε ένα μεγάλο μέρος του, αυτό το οποίο δεν αφορά τα δάνεια του ESM, έγινε από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Θα τα πάρουμε τώρα το μαξιλάρι, λοιπόν. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, πιστεύω ότι είναι η ώρα να αξιοποιηθεί. Και όχι να σπαταληθεί.
Να περιμένουμε να περνάει ο χρόνος και να τρώμε λίγο-λίγο. Ναι, τώρα, εδώ υπάρχουν δύο λογικές. Μία λογική είναι η δική σας, που λέει ότι τώρα πρέπει να τα δώσουμε όλα, να στηρίξουμε την οικονομία. Όχι όλα. Ναι, το όλα σχηματικά δικό μου. Να δώσουμε πολλά εν ολίγης, να στηρίξουμε την οικονομία, να πουσάρουμε την ανάπτυξη. Και η άλλη είναι η λογική του οικονομικού επιτελείου, που λέει: ένα λεπτό, μην δώσουμε πολλά τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, δεν ξέρουμε πώς θα πάει το καλοκαίρι και κυρίως, πρόεδρε, δεν ξέρουμε αν το Σεπτέμβριο έχουμε ένα νέο κύμα πανδημίας. Οπότε πάλι θα χρειαστούμε χρήματα. Απαντώ. Έχει μια λογική και το ένα και το άλλο, πρέπει να πω εγώ. Απαντώ. Καταρχάς, από το περιβόητο, το περίφημο μαξιλάρι, ένα μεγάλο ποσό είναι κλειδωμένο. Mm-hmm. Και κανείς δεν ζητάει να πάρουμε χρήματα από εκεί. Είναι τα 16 περίπου δις, τα οποία είναι κλειδωμένα για να αποπληρώνουμε τα δάνειά μας το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Να μην βρεθούμε δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις και να χρειαστούμε δανεισμό και μνημόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που κάνει κριτική στο πρόγραμμά μας, είναι φανερό ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στο Ταμείο, όπως λένε αυτοί, είναι περίπου 25 δις και εμείς λέμε να πάρουμε τα 13. Mm-hmm. Άρα δεν τα παίρνουμε όλα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν αυτή η κριτική είχε μια αξιοπιστία μέχρι χθες, θα την άκουγε κανείς και θα έλεγε μήπως έχουν δίκιο να κρατήσουμε κάβα για το μέλλον. Μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουν βεβαίως ολοκληρωθεί, δεν έχουν κλειδώσει, αλλά κάτι θα υπάρξει. Έτσι, δεν μπορεί αυτό να πάει στο μηδέν. Mm-hmm. Σημαίνει ότι κάτι θα υπάρχει ως στήριξη για την επόμενη χρονιά. Και έρχομαι τώρα στο κρισιμότερο. Ποια είναι η λογική μας και η διαφορά της λογικής μας. Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει εμπροστοβαρή στήριξη, η ύφεση φέρνει ύφεση. Τα λουκέτα φέρνουν ανεργία. Mm-hmm. Η ανεργία φέρνει αδυναμία, μείωση της ζήτησης, δηλαδή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει ο κάθε πολίτης στην τσέπη του για να μπορέσει να καταναλώσει. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση της κατανάλωσης φέρνει μείωση του τζίρου στον επιχειρηματία. Εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο το ζήσαμε το 2010 και μετά. Mm-hmm. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν είναι μονάχα θεωρίες οικονομολόγων. Γι' αυτό σε όλο τον κόσμο, όπου μπορούν κυβερνήσεις, κάνουν αυτή την εμπροστοβαρή στήριξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κόψει χρήμα 2-3 δολάρια. Παντού, σε όλες τις χώρες. Άλλες χώρες το κάνουν με δανεισμό. Εμείς λέμε να μην το κάνουμε με δανεισμό. Γιατί αν κάνουμε δανεισμό θα αυξήσουμε το χρέος. Σωστό. Λέμε λοιπόν, επειδή το κρίσιμο μέγεθος είναι το κλάσμα χρέος προς ΑΕΠ, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, να κρατήσουμε το χρέος σταθερό, αλλά να προσπαθήσουμε να μην μειωθεί το ΑΕΠ, να μην αυξηθεί η ζήτηση, να μην αυξηθεί η ύφεση. Mm-hmm. Διότι αν αυτό συμβεί, τότε είναι που θα διακινδυνεύσει και η οικονομία και η οικονομική σταθερότητα. Τώρα είπατε τη μαγική λέξη, ύφεση. Έχετε κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταλήξει, ότι έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις ακόμη και σήμερα για το πού θα πάει τελικά αυτή η ύφεση. Η αλήθεια είναι, ψάχνα ό,τι χαρτιά είχα και δεν είχα, δεν έχω δει ούτε μία δική σας εκτίμηση για το πού θα καθίσει τελικά αυτή η ύφεση. Ποια είναι η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ύφεση, πού θα κλείσει αυτή η χρονιά? Και το λέω αυτό γιατί και εσείς αλλά και η κυβέρνηση φτιάχνετε προγράμματα, παρουσιάζετε προτάσεις χωρίς να έχουμε το ζητούμενο, τον αριθμό και από εσάς. Ποια θα είναι η δική σας εκτίμηση για την ύφεση? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω, θα μπορούσα να σας απαντήσω πολύ εύκολα για να ξεφύγω και να σας πω ότι δεν είναι δουλειά της αντιπολίτευσης. Δεν έχετε πρόγραμμα, φτιάχνετε ένα πρόγραμμα, δεν έχετε έναν αριθμό να εκτιμάμε, να βάζετε. Αλλά δεν θα σας απαντήσω έτσι και θα σας πω το εξής. Εδώ δεν είναι ένα ζήτημα να κάνουμε μαντεψιά. Mm-hmm. Γιατί είδα τον κύριο Σταϊκούρα, μια έλεγε ότι θα είναι 0%, μετά είπε ότι θα είναι 5%, μετά είπε ότι είναι 8%, μετά είπε ότι είναι 13%. Εσείς? Λοιπόν, ακούστε, εμείς λέμε ότι από την πρώτη στιγμή, όχι επειδή έχουμε καμιά ειδικότητα στο να μαντεύουμε ή να προβλέπουμε, αλλά βλέπουμε τις μελέτες όλων των διεθνών οργανισμών που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια αξιοπιστία. Mm-hmm. Από τον Οικονομικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΩΣΑ, μέχρι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέχρι την Κομισιόν, mm-hmm. που μιλάνε για μια ύφεση η οποία θα κυμαίνεται γύρω στο 10% σε όλη την Ευρωζώνη και λένε ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της ελληνικής οικονομίας που βασίζεται σε υπηρεσίες και σε τουρισμό, ο οποίος τουρισμός θα πληγεί όχι μόνο από την αναστολή των εργασιών, αλλά και από το κλίμα στην ψυχολογία των ανθρώπων που δεν θα έχουν διάθεση να πάνε διακοπές, ιδίως από το εξωτερικό, mm-hmm. θα έχει τις βαθύτερες, θα είναι πρωταθλήτρια ενδεχομένως από όλη την Ευρώπη στην ύφεση. Άρα καταλαβαίνω καλά ότι εσείς εκτιμάτε και έχετε κάνει τους υπολογισμούς σας και τις προτάσεις σας με ένα ποσοστό ύφεσης πάνω από 10%. Αν το ερμηνεύω σωστά. Το κρίσιμο όμως, κύριε Σρόιτερ, είναι το εξής. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πόσο δε μάλλον η κυβέρνηση, το κρίσιμο δεν είναι να κάνει μια εκτίμηση. Δεν είναι δημοσιογράφος να πει ότι εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό, αλλά πώς θα το αποτρέψω αυτό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν, η εκτίμηση είναι ότι αν αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουν, θα έχουμε μια ύφεση η οποία θα υπερβεί το 10%.
Αν όμως παρέμβουμε, mm-hmm. όπως εμείς λέμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, μπορούμε να την περιορίσουμε στο μισό και ακόμα παρακάτω. Mm-hmm. Γι' αυτό κάποια στιγμή βγήκα στη Βουλή και είπα στον Πρωθυπουργό ότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί μιλάνε για ύφεση πάνω από 10. Mm-hmm. Η Τράπεζα της Ελλάδας λέει 4. Εάν λοιπόν η ύφεση κυμανθεί πάνω από 4, θα σημαίνει ότι κάτι δεν κάνετε σωστά. Mm-hmm. Και τι δεν κάνουν σωστά? Δεν υιοθετούν τη λογική μας για οριζόντια εμπροστοβαρή μέτρα στήριξης του εισοδήματος, της ζήτησης και της εργασίας. Αυτά τα οποία προτείνουμε, δεν τα προτείνουμε για να κάνουμε τους γαλαντόμους, για να πούμε ότι εμείς λέμε περισσότερα. Τα προτείνουμε διότι πιστεύουμε πραγματικά, και το λέει η οικονομική ανάλυση αυτό, είτε είναι από την πλευρά των προοδευτικών οικονομολόγων, είτε και από των συντηρητικών, ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να μειώσεις την ύφεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ θα κρατήσω ακόμα πάντως, και ο Φρίντμαν το έλεγε αυτό, που ήταν ο φιλελεύθερος. Θα κρατήσω πάντως ότι στο πρόγραμμα που παρουσιάσατε και στις προτάσεις σας είχατε βάλει έναν βασικό αριθμό πάνω στον οποίο σχεδιάσατε κιόλας. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση ότι η ύφεση θα είναι πάνω από 10 και με βάση αυτό κάνετε τις προτάσεις σας. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει αυτός ο περίφημος άγνωστος χ, ας πούμε, για το πόσο δίκιο θα είναι η ύφεση, δεν έχετε υπάρχει καμία πρόταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο Υπουργός Οικονομικών κάθε 15 μέρες ανέβαζε τον προβλεπόμενο αριθμό της ύφεσης, mm-hmm. εν τούτης, τα μέτρα ήταν τα ίδια. Mm-hmm. Είτε ήταν για 3% ύφεση, είτε για 8%, είτε για 13%, τα μέτρα δεν άλλαξαν. Τα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση είναι 6,5 δις μέχρι σήμερα, συν 2,1 αυτά που εξήγηλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. 8,5 δις είναι τα μέτρα. Για τα οποία πάντως πήρε ένα μπράβο, πρέπει να πω εγώ, στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην έκτη αξιολόγηση, που αναφέρει από ό,τι είδα κιόλας την περασμένη εβδομάδα, εντάξει, ότι η κυβέρνηση κινείται στο σωστό δρόμο και έχει λάβει τα σωστά μέτρα. Επιτρέψτε να σας πω, γιατί και εμείς κάποιες φορές παίρναμε μπράβο για επιλογές που στριμώχναν την ελληνική κοινωνία και το ξέραμε. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα μπράβο καμιά φορά δεν είναι παράσημα. Το μπράβο θα είναι παράσημο αν το πάρει η κυβέρνηση από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που βλέπουν την επόμενη μέρα με αγωνία και με απελπισία, από τους εργαζόμενους που βλέπουν να κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, από αυτούς οι οποίοι βλέπουν τον μεγάλο κίνδυνο να μονιμοποιηθούν σχέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και ήρθαν ως έκτακτες. Αναφέρομαι στην εκπεριτροπή σε εργασία, στη μισή δουλειά για μισό μισθό. Τα μπράβο των Ευρωπαίων, λοιπόν. Αναφέρομαι στην τηλεεργασία, διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν ήταν μια φορά δύσκολο για ένα εργαζόμενο που περίμενε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να δει αν καταγράφονται οι υπερορίες του στο χώρο εργασίας, mm-hmm. φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι όταν δουλεύει από το σπίτι του, που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει πόση ώρα δουλεύει. Θέλω να ρωτήσω αν, και με βάση αυτές τις εξελίξεις, το γεγονός δηλαδή ότι πολύ σύντομα θα έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως φαίνεται, να τρέχουν στην ελληνική οικονομία, επιμένετε στην εκτίμησή σας ότι η κυβέρνηση θα προσφύγει σύντομα σε εκλογές. Πριν πάμε σε αυτό, με όμως, θέμα το θέμα της οικονομίας. Πριν πάμε στις εκλογές, θα μου επιτρέψετε να πω μια μόνο φράση για το πρόγραμμά μας, διότι δεν είναι μόνο στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων, στήριξη του τουρισμού, των αγροτών, είναι και στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Και αυτό πρέπει να το πω. Περιεκτικά, παρακαλώ, για να πω. Πολύ περιεκτικά θα το πω. Στην Ισπανία, τη βδομάδα αυτή ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο αντίστοιχο. Ετοιμάζεται και στην Ιταλία. Η αργοπορία της κυβέρνησης να πάρει μέτρα θα επιδεινώσει την ανεργία. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλούς άνεργους, χιλιάδες επισφαλώς εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, άτομα με αναπηρία, που δεν θα έχουν να ζήσουν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα εμείς προτείνουμε μια ομπρέλα προστασίας για όλους αυτούς, ένα επίδομα έκτακτης ανάγκης που θα προβλέπεται στα 400 ευρώ το άτομο μηνιαίως, συν 200 για δεύτερο μέλος οικογένειας και 100 το κάθε παιδί, 800 ευρώ δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, mm-hmm. για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν μέχρι να ορθοποδήσει η οικονομία. Αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση κοινωνικής απελπισίας. Και δεν μας αξίζει. Τα ζήσαμε το 10. Μέχρι το 2015, κανείς δεν θέλει να μας αξίζει προφανώς να ξαναβουτήξουμε στην απελπισία. Δώστε μια απάντηση για την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι κατηγορηματικά δεν πρόκειται να υπάρξει προσφυγή στις κάλπες προώρα. Άρα να τον πιστέψουμε. Εσείς θα μου πείτε. Κοιτάξτε, και μόνο που υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα και δεν την ανοίξαμε εμείς. Mm-hmm. Εγώ σας είπα, δέχομαι κριτική γι' αυτό, ότι δεν έπρεπε να είσαι τόσο χαμηλών τόνων στην πανδημία, διότι ναι, μεν υπευθυνότητα, αλλά αντιπολίτευση κάνεις. Εγώ αυτό αισθάνθηκα ότι ήταν σωστό για τη χώρα, mm-hmm. και για το λαό. Όχι στην φάση της κρίσης να βγαίνω και να κουνάω το δάχτυλο. Μπορεί να μην το έκανε ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Εγώ ακολουθώ μια άλλη στρατηγική.
σε αυτή τη φάση που ακόμα δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε νεκρούς και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσει αυτό τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, πιστεύω ότι είναι παράλογο, αδιανόητο, κοινικό, πώς να το πω, να μας ενδιαφέρει πρωτίστως, αν κερδίσαμε, χάσαμε, να παραμετρηθούμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΚΙΝΑΛ, ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. φανερώνει σε ένα μεγάλο βαθμό και τον κινησμό ή και τον τυχοδιοκτισμό, αν θέλετε, όλων όσων ανοίξαν αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο Πρωθυπουργός θα πάρει τις αποφάσεις πάντοτε για τις εκλογές. Αν αποφασίσει να πάει σε εκλογές, εμείς εδώ είμαστε. Εν τούτης, πιστεύω ότι το πιο κρίσιμο τούτη την ώρα είναι να συζητάμε τι είναι το σωστό να γίνει. Και μόλις κλείσει όλος αυτός ο κύκλος, mm-hmm. να δούμε πώς θα αναμετρηθούμε και πώς θα είναι το σωστό για την επόμενη μέρα της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, η πανδημία τελειώνει. Μία σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Αυτό που δεν τελειώνει με τίποτα είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας. Έχουμε διαρκείς προκλήσεις. Υπάρχει φόβος για νέα επεισόδια, νέες προσπάθειες δημιουργίας επεισοδίων στον Εύρο. Ανεβαίνουν και οι δυνάμεις αστυνομίας. Έχουμε προθέσεις και απειλές ότι θα γίνουν γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Τι βλέπετε στα εθνικά μας? Είμαι ανήσυχος. Και δεν το λέω για να πω κάτι, ένα κλισέ. Είμαι ανήσυχος διότι βλέπω μία αναβάθμιση του επίπεδου της τουρκικής προκλητικότητας. Δεν είναι πάντοτε υπήρχαν προκλήσεις, παραβιάσεις εν αέριο χώρου. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε μία ποιοτική αναβάθμιση. Είχαμε φέτος τις διπλάσιες παραβιάσεις από πάνω από ελληνικά νησιά. Υπερπτήσεις δηλαδή. Mm-hmm. Είχαμε για πρώτη φορά υπερπτήσεις πάνω από χερσαίο έδαφος, πάνω από τον Εύρο. Και ταυτόχρονα έχουμε αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο που στην ουσία αμφισβητεί κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα. Σε αυτή λοιπόν την αυξανόμενη ένταση και στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα πιστεύω ότι πρέπει επιγόντως να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Mm-hmm. Εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή δεν μπορεί να είναι η αμηχανία. Γιατί εγώ αυτό βλέπω. Η εθνική γραμμή πρέπει να είναι προφανώς θέλουμε την ειρήνη, θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τις καλές σχέσεις και την καλή γειτονία. Ναι. Αλλά αυτό περνάει μέσα από την τήρηση του διεθνούς δικαίου και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ναι. Πρέπει λοιπόν, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που μας παρέχει η συμμετοχή μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα ελληνικά σύνορα είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και να αξιοποιήσουμε και τη δυνατότητα κυρώσεων. Να διεκδικήσουμε και να αξιοποιήσουμε κυρώσεις. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, πέρυσι τον Ιούνιο, είχαμε κερδίσει κυρώσεις για την Τουρκία για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν έκανε το ίδιο η κυβέρνηση για την πιθανότητα παραβίασης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Με πιθανότητα ερευνών νοτίως της Κρήτης. Κάτι το οποίο έχουν εξαγγείλει. Θα το κλείσουμε. Και τέλος, πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις, το τελευταίο επεισόδιο στον Εύρο με τη λεγόμενη κινητικότητα στα σύνορα δεν δίνει ένα καλό σήμα. Ο τρόπος με τον οποίο απάντησε η ελληνική πλευρά σε όλο αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, δύο Έλληνες στρατιώτες κατά λάθος περάσαν τα σύνορα και μείναν 6 μήνες, 8 μήνες στις τουρκικές φυλακές. Δεν εισηγούμε ότι αυτό θα ήταν η αντίδραση ελληνικής πλευράς. Αλλά το να κάνεις διάβημα, προφανώς κάνεις διάβημα, όχι γιατί υπάρχει κινητικότητα στην άλλη πλευρά. Σας, πάντως, έτσι κάνεις διάβημα επειδή περάσαν από εδώ, γι' αυτό κάνεις διάβημα. Να κάνεις διάβημα και την ίδια ώρα που προσπαθείς να το κρύβεις και να λες δεν τρέχει τίποτα. Και να μεταφέρεις και το φράχτη λίγο πιο εδώ, μην τυχόν και ενοχλείς στην Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι είναι η ορθή στρατηγική. Να κρατήσετε λοιπόν την ανησυχία μου και να κρατήσετε και την έκκλησή μου να υπάρξει εθνική γραμμή, αλλά εθνική γραμμή χρειάζεται και συμφωνία στρατηγική. Μάλιστα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει και άλλοι το έχουν ζητήσει, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να τα συζητήσουμε όλα αυτά για τα μεγάλα και αυτά να χαράξουμε θα... την εθνική γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε κάτι σημαντικό το βράδυ, κάποια σημαντική υποχρέωση, θα σας έλεγα να συντονιστείτε στον Αλφα, να δείτε τον Παύλο Πολάκη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αλήθεια. Στον μόνο που δεν επιτίθεται είστε εσείς, πρέπει να πω. Τι σας έπιασε σήμερα, πολύ ΣΥΡΙΖΑ βγάζατε σήμερα. Είδατε, έτσι για να μιλάτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο διπορικό μας στην Κρήτη.